τελευταία Κυριακή σήμερα που στις εκκλησίες η λειτουργία λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό έγινε χωρίς πιστούς. Στον Άγιο Μινά η προετοιμασία για να ανοίξουν οι πόρτες για τους πιστούς έχει ήδη γίνει και οι αριθμημένες θέσεις με την τήρηση των αποστάσεων ή ακόμη και οι κορδέλες που έχουν τοποθετηθεί θα είναι ο οδηγός για τους πιστούς που μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν και πάλι να προσκυνηθούν μέσα στους ναούς. Η μερική και τμηματική χαλάρωση των μέτρων φαίνεται ότι από φάση σε φάση εντοπίζει άλλα χαρακτηριστικά. Έτσι, σήμερα, μία μέρα πριν ανοίξει η αγορά και του Ηρακλείου για τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου, η κίνηση ήταν αρκετά ζωηρή, σαν μια πρόβα εν ώψη της αυριανής μέρας, όπου ως γνωστόν, εκτός από τα καταστήματα εστίασης, οι πόρτες των καταστημάτων θα ανοίξουν υπό την αυστηρή επιτήρηση των αρχών για την τήρηση των μέτρων που έχουν ληφθεί. Με την οικονομία να επιχειρεί και πάλι να βρει το βηματισμό της, χωρίς όμως οι αγορές να έχουν πλήρως απελευθερωθεί, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, και επιπλέον να παραμένει άγνωστο το μέγεθος του πλήγματος από τον τουρισμό, η Κρητική σήμερα, μετά από ένα μεγάλο διάστημα αυτοαπομόνωσης, σε ένα μεγάλο μέρος τους επέλεξαν τις παραλίες για να απολαύσουν το πρώτο τους μπάνιο. Στα Χανιά, σε παραλίες κοντά στην πόλη, η κίνηση ήταν πολύ ζωηρή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο κόσμος ήταν άνετος και διαχειτικός, καθώς η προσπάθεια για τήρηση των μέτρων γινόταν από μακριά αντιληπτή. Πήραμε το καφεδάκι μας, τα μπισκοτάκια μας και ήρθαμε λίγο να παίξουν τα παιδιά εδώ στην παραλία, να ξεσκάσουμε λίγο. Νομίζω σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουμε και στην καθημερινότητα. Σε όλες τις περιόδους η θάλασσα είναι ό,τι καλύτερο. Το πρώτο μπάνιο, αντιμονούσαμε γι' αυτό. Εντάξει, μια χαρά, είναι λίγο παγωμένο βέβαια. Να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε λίγο να ξεφύγουμε, να νιώσουν τα παιδιά λίγο πιο ελεύθερα. Μπας και μπορέσουμε λίγο να καταλάβουμε λίγο από καλοκαίρι. Οι λουόμενοι σήμερα στις παραλίες όπως τόνισαν βρήκαν μια πολύ καλή ευκαιρία για χαλάρωση και άσκηση και παρά την αγωνία και το φόβο για τον κορονοϊό, πολλές ήταν οι στιγμές που όπως είπαν η ζεστασιά του ήλιου και η δροσιά της θάλασσας τους έκανε να ξεχνούν τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει και ο τόπος μας τους τελευταίους μήνες. Γεγονός που όπως τόνισαν αποτελεί ένα αξεπέραστο φυσικό αγχολητικό. Η θάλασσα πάντα το προτείνει και οι γιατροί είναι ψυχοθεραπεία. Πέρα από την υγιεινή που προσφέρει ας πούμε σωματικά, προσφέρει και πνευματικά. Είναι μια εκτόνωση για μας, η αλήθεια είναι. Πιστεύω ότι μας ηρεμεί και πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν υπάρχει οχλαγωγία. Γενικώς έχουμε ηρεμήσει και λόγω της καραντίνας. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό στο ότι δεν κινείται χρήμα, δεν υπάρχει στρες, όλα μαζί θεωρώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η θέα είναι μαγική και αυτή η ηρεμία.